Ορφανά γενετικά ευρήματα και αποτυπώματα προς το παρόν αταυτοποίητα και κάποια σε λανθάνουσα κατάσταση φέρεται να έχουν βρει τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πάνω στο σημαντικότερο εύρημα από το χώρο δολοφονίας του 45χρονου Μανώλη Καραγιάννη, την γεμιστήρα του πολεμικού Καλάσνικοφ που χρησιμοποίησε ένας από τους εκτελεστές. Η διαδικασία της εξερεύνησης δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Ωστόσο, οι αρμόδιοι αξιωματικοί εκφράζουν την αισιοδοξία τους πως πιθανόν τα αποτελέσματα θα είναι θετικά και τουλάχιστον θα υπάρχουν κάποια εργαστηριακά στοιχεία που, αν δεν αποδώσουν σύντομα, δεν αποκλείεται να βοηθήσουν μελλοντικά. Στο μεταξύ, αντίστοιχα καλά είναι τα ευρήματα που εντόπισαν οι αξιωματικοί της Ελλάς στο σπίτι που έμενε ο Μανώλης Καραγιάννης μαζί με τη σύντροφό του Αμαλία, το όνομα της οποίας φώναζε πριν ξεψυχήσει. Οι αστυνομικοί αναμένουν να γίνει κηδεία του θύματος προκειμένου να λάβουν κατάθεση από τη σύντροφό του, αν και δεν περιμένουν αξιοποιήσιμα στοιχεία. Την ίδια ώρα, από την νεκροτομή του σώματος, του επωνομαζόμενου καράφλα Ισαμπρέλα και την ιατροδικαστική έκθεση, προκύπτει ότι έχει τουλάχιστον 10 τραύματα στο στήθος, κοιλιακή χώρα και πόδι, τα οποία προκάλεσαν βαρύτατες εσωτερικές κακώσεις και πλήξεις ζωτικών οργάνων που επέφεραν το θάνατό του.